κλοπές, διαρρήξεις για ελαιόλαδο. Τι έχει συμβεί? Δυστυχώς είναι καθημερινά τα φαινόμενα αυτά, οι κλοπές και οι διαρρήξεις στην Αθήνα, ειδικά το τελευταίο διάστημα. Εδώ έχουμε φτάσει σε σημείο να μας κλέβουν και το λάδι από το σπίτι μας. Είναι ο σύγχρονος χρυσός. Μα ναι, βέβαια. Είναι χρυσά. Πραγματικά η τιμή έχει εκτοξευθεί. Να σας πω συγκεκριμένα στη Φθιώτιδα, στον οικισμό Κουβέλα στη Λίδας, άγνωστοι δράστες έκλεψαν 200 κιλά ελαιόλαδο από αποθήκη ηλικιωμένου. Όταν το ηλικιωμένο ζευγάρι έφυγε για να πάει για κάτι δουλειές στη Λαμία, μπήκαν οι δράστες από την πίσω πλευρά του σπιτιού, έκοψαν τα κάγκελα του φράχτη και μπήκαν στην αποθήκη και την άδεια. Σαν είχαν μάλιστα μαζί τους. Τα ξέρανε προφανώς, δεν πήγαν έτσι. Βέβαια, ήταν στοχευμένο, ήξεραν τι ήθελαν. Τα ξέρανε ότι είχε μεγάλη παραγωγή, αποθηκευμένη. Πήρανε το λάστιχο και κατάφεραν βασικά να μεταγγίσουν, να μεταφέρουν το λάδι. Ακριβώς. Το ελαιόλαδο σε δικά τους δοχεία, με λάστιχο και κουβά. Χωρίς να τους πάρει χαμπάρι κανείς. Ούτε οι γείτονες, κανείς δηλαδή. Πήραν όλο το λάδι. Βέβαια, διέριξαν και το σπίτι πέρα από την αποθήκη. Έψαχναν για λεφτά. Δεν βρήκαν. Βρήκαν κάτι δραχμές και παλιά νομίσματα που είχε το ζευγάρι. Καλά, πιο πολλά κάνει το λάδι. 10 ευρώ το λίτρο, έτσι, αν πούμε. Στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, 12 ευρώ το βρίσκουμε, ναι, το λίτρο, το ελαιόλαδο. Ζητάνε η υλοπαραγωγή, τον τενεκέ, ας πούμε, γύρω στα 150 ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό κιόλας να αναφέρουμε ότι πλέον οι υλοπαραγωγοί βάζουν τσιπάκια, μικροτσιπ, GPS στις ελιές, λοιπόν, τους και ψάχνουν και security για τα χωράφια τους. Για πάμε, γιατί τον έχουμε τον άνθρωπο. Εμείς με τον ιδιοκτήτη, έτσι, 80χρονος ιδιοκτήτης. Τον έχουμε εδώ στην παρέα μας. Για να τον δούμε τον άνθρωπο τώρα. Παύλος Φέτσας, καλημέρα σας, όσο καλή μπορεί να είναι. Καλημέρα σας, Γιώργος Φέτσας. Γιώργος, μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας τι συνέβη με εσάς. Με εμένα συνέβη και το εξής. Την Πέμπτη που μας πέρασε προχθές, έφυγα από εδώ έξω από τη Στυλίδα να πάω στη Λαμία να πάρω κάτι πράγματα. Γυρίζω στις 1 η ώρα, μπαίνει μέσα η γυναίκα μου στο σπίτι, είχαμε αφήσει το ράδιο ανοιχτό. Κλεισό, λέει, το ράδιο. Μόλις παραπάει παραμέσα, βλέπει όλα τα σιρτάρια, όλες τις ντολάπες, όλα αδειασμένα, πεταμένα κάτω. Εγώ μπαίνοντας πήγα πίσω στην αποθήκη να βγάλω τα παπούτσια. Κοιτάω το λάδι, χυμένο κάτω, εξαφανισμένα. Είχα δυο 50, 50 κιλά λάδι, 50 και 50 100 και σε ένα ίνουξ 100 κιλά. Και ένα λάστιχο κομμένο, αυτό που είναι για το νερό. Εξαφανισμένο το λάδι όλο. Δεν μπόρεσα να το τραβήξει και το αδειάσαν το λάδι όλο με ένα κουβά. Αυτοί σπάσαν από το πίσω μέρος εδώ του σπιτιού, τη μάντρα, μπήκαν μέσα οι αγιοροδιές αυτοκινήτου, 3 ώρες. Καλά, δηλαδή, πόσες ώρες λείψατε από το σπίτι? 3 ώρες. Και αυτοί είχαν μαζί τους εξοπλισμό για να κάτσουν να κλέψουν λάδι, δηλαδή? Μάλλον. Κύριε Σπέτσα, προφανώς θα γνωρίζανε ότι έχετε αυτή την παραγωγή στην αποθήκη, θα παρακολουθούσαν πότε θα φύγετε από το σπίτι, είχαν στήσει καραούλι και μόλις φύγατε, κάνανε αυτή την επιχείρηση. Από πέρυσι το είχα μάθει μόνο, επειδή έφυγα 80 χρονών, και ήρθαν και το πήραν έτοιμο. Μάλιστα, μάλιστα. Πήρα μετά την αστυνομία, ήρθε, είδε λίγο και έφυγε. Τίποτε. Και μου είπαν το απόγευμα, αλλά κανείς μήνες. Και είναι η δεύτερη φορά που μας ξανακλέβουνε. Προστά από 3 χρόνια μας ξανακλέψανε. Μας πήραν κάτι χρυσαφικά και άλλα πράγματα και έχουμε πάει 4 φορές στο δικαστήριο και αναβάλλεται. Πάντως που έχουμε φτάσει να πηγαίνουν να κλείβουν το λάδι ενός 80χρονου, ο οποίος το έχει μαζέψει μόνος, το άνθρωπος έχει παλέψει για να έχει λίγο λάδι να περάσει τη χρονιά. Εκεί γύρω δεν έχει γειτόνους να πάρει κανείς χαμπάρι κάτι? Δεν έχει, παρακάτω. Οι άλλοι είναι Αθηναίοι. Εμείς μένουμε εδώ μόνο. Τι να πούμε, να είναι το τελευταίο. Να είναι το τελευταίο, να είστε καλά.